Πάμε να καθίσουμε στο τραπέζι μα, γιατί θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και υπάρχουν και αποκαλύψει για τη γυναικοκτονία τη Κυριακή έξω από το τμήμα ασφαλεία των Αγίων Αναργύρων. Έχουμε κοντά μα και χαίρομαι πολύ τον Γιάννη Κατσιαμάκα, αντιστράτηγο στην Αποστρατεία τη Ελληνική Αστυνομία. Καλημέρα, κυρία Ρεύη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σα. Εμεί ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πολύ. Και την κυρία Ελένη Μαζαράκη, την ε, δικηγόρο του, του γονέα του πατέρα της ε, Κυριακής ε, Γρήβα. Καλημέρα σας κύριε Χαριτάκο, καλημέρα σας κύριε Αρέβη. ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με εσάς, διότι δύο εξελίξεις <σκυκλώ> είναι καταιγιστικές. Η Κυριακή, τη νύχτα αυτή την μοιραία που πήγε στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων, είχε μέσα στην τσάντα της και δύο εκτυπωμένες φωτογραφίες του δολοφόνου. ακριβώς η Κυριακή πηγαίνοντας προς το αστυνομικό τμήμα η οποία προσερχόμενη κιόλα απευθύνθηκε αμέσως στον φρουρό που ευρίσκεται στο φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων του εξήγησε ότι φοβάται γιατί δέχεται απειλές από τον πρώην σύντροφό τη και, και παραπέμφθηκε στην αξιωματικό υπηρεσία από τον ε, αστυνομικό ο οποίος ευρίσκεται στο φυλάκιο. Στη τσάντα της ευρίσκονταν εκτυπωμένες δύο φωτογραφίες. Αν μη τι άλλο η κοπέλα, δεχόμενη, παρούσα, απειλή και φοβούμενη για τη σωματική ακαιρεότητά της, δεν είχε για άλλον λόγο στη τσάντα της τις φωτογραφίες αυτές και μάλιστα εκτυπωμένες, αλλά για να τις παραδώσει στην αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος δολοφόνος, όπως εν τέλει εξελίχθηκε η κατάσταση, και για να μπορέσει να εντοπιστεί και να προστατευτεί. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος η Κυριακή στην κατάσταση που ευρίσκεται εκείνη τη στιγμή να έχει στη τσάντα της τις συγκεκριμένες. Αυτά κατέθεσε ο πατέρας στο εσωτερικών υποθέσεων, ότι απέτρεψαν επί της ουσίας. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε μέσα στην κόρη του να κάνει καταγγελία γιατί ήδη έχει πάει προετοιμασμένη να το κάνει όλο αυτό. Φυσικά, στα πλαίσια της κατάθεσης που εδόθη mm -hmm. ε, στο εσωτερικό υποθέσεων την εβδομάδα που μας πέρασε, ε, τονίστηκε αυτό το περιστατικό το οποίο προκύπτει από την ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά του δολοφόνου και επιπλέον δε και όχι μόνο αυτό το γεγονός αλλά και πολλά άλλα πράγματα που συνιστούν και στοιχειοθετούν τις σοβαρές παραλήψεις των αστυνομικών οργάνων τη στιγμή που προσέρχεται η Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγιών Αναργύρων για να ζητήσει την προστασία και να προβεί σε κάθε νόμιμη και απαιτούμενη ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το είχα γράψει στο Έθνος Τζιάρ από την αρχή σχεδόν που είχαμε αυτή την τραγική, τραγική γυναικοκτονία, αλλά ξαναβγήκε αυτό χθε. Για τον σκοπό λοιπόν, τον ενημέρωσε η Κυριακή, ο επίορκος σκοπός, έτσι. Λοιπόν. Ο Θέλουμε... οποίο καθόταν και έβλεπε τον δράστη να σκοτώνει την Κυριακή, αμέτωχο, δεν έκανε τίποτα. Θέλουμε να επισημάνουμε και το εξή, ότι η Κυριακή προσερχόμενη στο αστυνομικό τμήμα, αυτό ο αστυνομικό ε, υπάλληλο, έχει δει και γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι προσέρχεται για να. Ε, ε, για να καταθέσει σχετική ε, μήνυση, έγκληση ε, ότι φοβάται η Κυριακή. Άρα, ήδη γνωρίζει ότι υπάρχει μια παρούσα απειλή, ότι γι' αυτό το λόγο έχει προσέλθει η Κυριακή. Οπότε, κατεβαίνοντα, την στιγμή που την βλέπει, θα έπρεπε να έχει περισσότερο τεταμένη την προσοχή του. Εν συνεχεία, κατά τη στιγμή τη επίθεση, βγαίνει πάρα πολύ αργά. Ήδη έχει ολοκληρώσει το εγκληματικό του σχέδιο ο δολοφόνο τη Κυριακή και φυσικά δεν προλαμβάνει τίποτα. Μάλιστα. ήδη το θύμα σχεδόν. Κύριε Μαζαράκη, Καταλύγει. κατά την κοινή λογική κρίση, όταν μα λέτε ότι η Κυριακή Γκρίνη, αυτό το κορίτσι, πήγε με στα χέρια την επιστολή του δολοφόνου τη το και τι φωτογραφίε του, πήγε με σαφή κατά τη λογική κρίση πρόθεση να καταγγείλει επί για να σώσει τη ζωή τη, για να διαφυλάξει την ασφαλεία τη. Αυτό εγείρει ερωτήματα τα οποία δυστυχώ δεν νομίζω θα απαντηθούν γιατί το υπόθηκε μεταξύ τη Κυριακή Γρήβα, αυτού του κορσίου που δολοφονήθηκε, και των ε, αξιωματικών ή των προσώπων που τη συνάντησαν μέσα στο τμήμα. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά το ότι πήγε ένα κορίτσι με, τα, και τα χέρια του είχαν το, τι φωτογραφίε του ε, δολοφόνου τη και την επιστολή που ήταν μέσα χειριστικού χαρακτήρα και έδειχνε το προφίλ του και πόσο χειριστικό είναι και μετά έφυγε, αμέσω μετά έφυγε από το τμήμα, σημαίνει ότι θα μπορούσε κανεί να υποθέσει μάλλον ότι κάποιο τα αποθάρρυνε, κάποιο θα συμβούλεψε κάτι άλλο, κάτι οτιδήποτε εμεί μέχρι τώρα δεν μάθαμε. Πάντω έχει άλλη εικόνα αυτό που λέμε και άλλη εικόνα αυτό που είδαμε. Αλλά υπενθυμίσουμε ότι αυτονόητο το κορίτσι από τη στιγμή που μπήκε μέσα και είπε Με απειλή ή αισθάνομαι φόβο το παραμικρό και αφορά τον πρώτο τροφό τη, αυτομάτω να κινηθεί η διαδικασία που επιβλέπουν όμω η αυτεπάγγελτη διαδικασία. Και να μην κρυθεί τίποτα περισσότερο. Δεν θα βγει έξω η Κυριακή, δεν θα ήταν τίποτα άλλο. Αμέσω θα είχαν ρωτήσει τα στοιχεία του και θα κινείται για να το εντοπίσουν στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα είχαν γίνει όλα σωστά. Αυτά τα λέω για να μην κρατάω όλο τον χρόνο από του καλεσμένου Αυτό θέλω να επισημάνω ότι ναι. δεν ήταν μόνο μία αξιωματικό υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Ευρίσκονταν και άλλε δύο αστυνομικ... ε, αστυνομικοί, ναι. οι οποίε ήταν και μπειρότερε τη συγκεκριμένη αξιωματικού υπηρεσία. Αυτό τώρα, δεν κολλάει ήταν τώρα μετά άλλο. άλλο. Παρούσες. Yeah, yeah. Άκουσαν την Κυριακή, η οποία του εξέθεσε, αν μη τι άλλο, ότι φοβάται εκείνη την στιγμή, ότι δέχεται απειλή. Θα έπρεπε να πράξουν τα δέοντα, να εφαρμόσουν τον νόμο ο οποίο έχει ψηφιστεί από Και το κ. Κυριακή. Και η Κυριακή δεν είναι στη ζωή να μα πει τι τη απάντησαν ή τι τη είπαν. Ακριβώς. Μόνο να υποθέσουμε μπορούμε ή να ακούσουμε απλά τι καταθέσει, τι απολογίε των ανθρώπων. Και καταθέσεις. το γεγονό ότι παραπέμφθηκε να τηλεφωνήσει στην άμεσο δράση, αν μη τι άλλο ήταν. Yeah. Ε, ε, θα πάμε, πάμε την τραπή, εκεί. Γιατί πληροφορίε λένε ότι είναι μια και καλά πάγια τακτική τώρα λόγω τη υποστελέχωση τη αστυνομία. Και εδώ ο κ. Κατσιαμάκα μπορεί να μα διαφωτίσει. Πάμε πρώτα απ' όλα στο ότι οι συνάδελφοί σα έκαναν εγκληματικά λάθη. Οι συνάδελφοί σα κατέβηκαν κάτω χωρί καν να έχουν το όπλο του, όπω έχει βγει από το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κυρία Ρεύη, ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξαν λάθη και, όπω είπατε και εσεί, εγκληματικέ παραλήψει, προέκυψε στη συνέχεια από το αποτέλεσμα που είχε και τη μοιραία κατάληξη για την ε, άτυχη κοπέλα που πήγε να καταγγείλει την ε, βία που δεχόταν από τους σύντροφό το, 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 ότι αυτά τα λάθη και οι παραλήψει έχουν κάποια αιτία δεν χωράει αμφιβολία. Είτε θέλετε ε, ε, την α, εξαιρετία τη απειρία που είχε η αξιωματικό υπηρεσία που ήταν μια. Είναι εξερχόμενοι στη φύλακα από τη σχολή. Δεν μαθαίνουν στη, στη σχολή ότι είναι ένα αυτεπάγγελτο το αδίκημα αυτό το οποίο πήγε να καταγγείλει η Κυριακή. Κοιτάξτε, η οι, σ... οι δεν βγάζει χρηματικού, βγάζει κατώτερο προσωπικό οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Προφανώ και ενδεχομένω αυτό το αδίκημα και να μην το ήξερε, όμω υπάρχει υποτίθεται η εκπαίδευση για αυτά τα. Ε, αδικήματα που γνωρίζουν πώ πρέπει να ενεργούν. Εγώ δεν ξέρω αν έχει περάσει η κοπέλα αυτή ή όχι. Και δε, κατά δεύτερον, ε, δεν υπήρξε και αυξημένη συνείδηση του καθήκοντο. Αυτό που είπα και εξ ε, υπαρχή. Έπρεπε δηλαδή, και αν δεν γνώριζαν ακριβώ το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρήσουν ή τα μνημόνια ενεργειών, όταν βλέπουν μια κοπέλα απέναντί του που ζητάει τη βοήθειά του, πρέπει να το σκεφτεί καταφύγει ανθρώπινα. Μπορεί αυτή η κοπέλα να είναι ε, κόρη σου, μπορεί να είναι μπορεί να είναι. Και η μητέρα, ακόμη. Πώ θα ενεργήσει. Δεν χρειαζόταν ούτε το 100 να καλέσουν ούτε τίποτα. Ούτε να τη συνοδεύσουν στο σπίτι του. Να την κρατήσουν εκεί για προστασία. Να ζητήσουν από του αστυνομικού του 100 να γίνει ε, μια έρευνα περιμετρικά τη περιοχή όπου ο δράστη όπω καταγγέλθηκε την παρακολουθούσε. Να, προ, να προσταχθεί στη συνέχεια στο τμήμα και θα ακολουθεί τον πλέον η νόμιμη διαδικασία σε ό,τι ε, προέκυπτε. Δεν χρειάζονταν δηλαδή. Αυτά τα να την παραπέμψουν να πάρει το 100%. Ακούστε και ήταν στέλνει αστρονομικός το Πολίτη να καλέσει το 100%. Λοιπόν, bon, εσύ ξέρετε και γνωριζόμαστε και πάλι πολλά χρόνια. Δηλαδή... Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει και για άλλο τμήμα τη Δυτική Υπάρχει χαρακτηριστικά μία ένορκη διοικητική εξέταση σε εξέλιξη. Αφορά, το είπαμε και την Κυριακή που μα πέρασε στην εκπομπή, πήγε μια γυναίκα να καταγγείλει νύχτα ότι την κλέψανε σε ένα ATM και τη είπαν: Πηγαίνετε έξω από το ATM και πάρετε το 100. Υπάρχει άτυπη συμφωνία με τα τμήματα λόγω τη υποστελέχωση και με την άμεση δράση να διαμοιράζονται τα περιστατικά, να τα, να τα δίνουν στην άμεση δράση για να μπορέσουν να, να λειτουργήσουν τα τμήματα. Ότι υπάρχει υποστελέχωση των αστυνομικών τμήματων. Αυτό είναι γεγονό. Το αναφέρατε και εσεί τόσα χρόνια από το κάνετε ρεπορτάζ και έχουμε ξανακάνει τέτοιου είδου συνεντεύξει. Όμω αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατό να συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του αξιωματικού υπηρεσία ενό τμήματο, επειδή ενδεχομένω δεν έχει στη βάρδια το προσωπικό να καλεί το 100 ο πολίτη από μόνο του. Είναι, είναι υποχρεωμένο. Να, να ενεργήσει αυτά που ο, ο, οφείλει. Εκ τη φύση του επαγγελματό του έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Δεν μπορεί να λε στον εμπολίτη πήγαινε εκεί που έγινε η κλοπή, ή να πάρει τηλέφωνο το 100. Εντάξει, mm -hmm. ξεκάθαρα υποστελέω δεν έχει να κάνει. Ε, ούτε σχέση με το ότι αστυνομικοί και οι έξι δεν έκαναν τη δουλειά του και αυτό που προτάσει αυτό το οποίο έχουν μάθει και αυτό το οποίο επέλεξαν ε, να κάνουν ε, οι ίδιοι. Αφιβώς. Θα έπρεπε να εφαρμόσουν τον νόμο εκείνη την στιγμή. Και αν μη τι άλλο, όχι να παραπέμψουν την Κυριακή να καλέσει το 100 και την άμεσο δράση. Ήταν μια πολύ εύκολη δικαιολογία για να. Ε για να ξεφορτωθούν, να μου επιτραπεί η έκφραση, εκείνη Εστιχώς τη στιγμή υπολή... μια καταγγελία. Δεν θέλανε να ασχοληθούν, είναι βράδυ, υπάρχει το πρόβλημα με, με την υποστελέχωση και μάλιστα πολλέ φορέ και εμεί ω δικηγόροι λαμβάνουμε από του εντολεί μα παράπονα, ακόμα και για τα τμήματα τη ενδοοικογενειακή βία. Τα οποία κάνουμε, είναι κύρι. εξειδικευμένα, τα να. ίδια γίνονται Σε και εκεί. Και μάλιστα και πολλέ φορέ είτε μπορεί να ζητηθεί παράβολο που δεν προβλέπεται για τέτοια Βέβαια. δικήματα τη ενδοοικογενειακή βία ή μπορεί να του αποτρέψουν ότι ο μηνιόμενο θα καταθέσει αντίθετη μήνυση ναι. και ότι θα μείνουν κρατικοί. Στρατηγία με να, να ρωτήσω κάτι. <συνά> η σκοπιά, πάνε εκεί η αμφιβόλοι αξιοπιστία, ε, συνάδελφοι σα, του βάζετε σκοπιά. Είναι κάτι. Παίζουμε με τη σκοπιά, είναι κάτι αστείο. Δηλαδή, είναι μια. Βάζει κάποιον. Βάλτε σκοπιά. Εγώ είπα και. Δηλαδή, εγώ ήξερα το τον είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπηρεσία. Ναι. Ναι. Γιατί κάποιο αμφιβόλο αξιοπιστία πάει στον που εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά ευαίσθητη δουλειά και όλοι δίνουν το καλύτερο του σε αυτό. Δυστυχώς, για να γιατί αυτό... στο άλλο δαπό, που γίνεται εξαιρετική δουλειά, ευαίσθητη δουλειά και όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να βγει αποτέλεσμα, στέλνουμε αυτού που αμφιβόλου αξιοπιστία σαν να είναι δυσμενεί και τιμωρητικοί μετακίνηση. Είναι, είναι γιατί γίνεται μετά... αυτό, γιατί Μπορεί προσβάλλεται η τον ίδιος, νέα Γιατί και ο ίδιο να το στείλουν εκεί. Λοιπόν, είναι μια ακριβώ τηρμερωτική μετάθεση στου μεταγωγών ναι, που δεν είναι. τι είναι το, είναι το μεταγωγό και πάνω από Ευαίσθητη υπηρεσία. Δεν όταν δεν τρέπονται λίγο. Δηλαδή, κάποιο που έχει ένα πειθαρχικό αδίκημα. Τι αυτό αυτοτραυματισμό τη αστυνομία είναι αυτό. ηθικός. Δυστυχώ είναι όπω ακριβώ το λέτε. Αυτή η νοοτροπία που την έχω ζήσει 40 χρόνια που ήμουν στην ελληνική αστυνομία δεν έχει, δεν έχει δυστυχώς δυστυχώ αλλάξει μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση να στείλει έναν αστυνομικό που έχει υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα να τον στείλει στο μεταγωγό, να τον στείλει ε, στην ομόνια. Και έχετε δει μετά αποτελέσματα ναι, ναι, στα ναι, αστυνομικά τμήματα αυτά από τέτοιου αστυνομικού επίορκους τι ακριβώ ε, στη συνέχεια προβλήματα δημιουργούν και στην ίδια την ελληνική αστυνομία. Ναι, ναι, και ναι. είδαμε και χθε τη διαφορά που πώ ε, ε, ενήργησαν αυτεπάγγελτα οι αστυνομικοί στο περιστατικό στην κλειφάδα εννοώ, χωρί να κληθεί από κάποιον ούτε να χρειαστεί ε, από την Κοπέλα να ζητήσει βοήθεια. Ναι, αλλά και, και αυτό είναι αναγύρω... ελάχιστο, διότι αυτό ο άνθρωπο εδώ στο τέλο τη ζωή του, ανεξάρτητα με το ότι είχε πενικό παρελθόν. Και την ή όχι. επόμενη μέρα συνελήφθη γνωστό τραγουδιστή, χωρί η γυναίκα του να θέλει να συλληφθεί. Ναι, και έκαναν πολύ, λοιπόν. πολύ καλά τη δουλειά τη αστυνομική. Ακριβώ. Πάρα πολύ καλά τη δουλειά τη. Εξαιρετική δουλειά. Δεν ξέρουμε πώ θα αξίζει το δόντο περιστατικό και ενδεχομένω είχαμε μια καινούργια γυναικοκτονία η οποία αποτράπηκε από την παρέμβασή του. Το λέμε κι αυτό. Προσέξτε, λέμε σα μιλήσουν τώρα οι αναφερόμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. τα ξαναπούμε